Στο Χρυσοχώρι Καβάλας θα πάμε, όπου εκεί ξιχνιάστηκε ένα άγριο έγκλημα με θύμα μία 83χρονη γυναίκα. Την σκότωσε στο ξύλο ο 23χρονος εγγονός της. 23χρονο παιδί σκότωσε στο ξύλο για το νερό, Μαρία, για το νερό. Ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Έπαθε αμόκ ο εγγονός της, ο οποίος ήταν βίαιος. Δηλαδή είχαμε πολλά συμβάντα και μάλιστα οι κάτοικοι του χωριού λέγανε το περιμέναμε. Δηλαδή, η γυναίκα αυτή ήταν ταλαιπωρημένη και από τον εγγονό της και από τον γιο της, την οποία προφανώς κακοποιούσαν. Κάθε δύο μέρες είχαν συμβάντα και επεισόδια και όλοι περίμεναν το κακό. Το οποίο έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε να τη χτυπά το όλοι βράδυ. Περίμεναν το κακό, είχαν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία. Η αστυνομία, σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκων του χωριού, γνώριζε ότι ο εγγονός και ο γιος του θύματος είχαν προβλήματα. Αντιμετώπιζαν προβλήματα και ξεσπούσαν στην γιαγιά. Και η γιαγιά, η καημένη. Η οποία ήταν κακοποιημένη. Καλά, παιδιά, βάζεις τα χωριό και μάλιστα τους φρόντισε. Τους πιάνεις και τους βάζεις μέσα. Δεν μπορείς να τους πιάσεις. Μετακινείς τη γενιά που είναι ηλικιωμένη, δεν πας να ανήκω ευγερίας δημόσιο. Κάτι κάνεις, δεν την αφήνεις εκεί. Τους λέει, πρόσεχε καλά, μη σε ξαναπιάσω, μην αυτό, συστάσεις αυτά, προειδοποιήσεις, αλλά να το κακό που έγινε. Και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου γνώριζε κάποια πράγματα, γιατί πήγαιναν από το βοήθεια στο σπίτι στη γιαγιά να τη φροντίσουν. Ούτε αυτή. Και κανένας δεν μπορούσε να τη μεταφέρει τη γιαγιά σε ένα ασφαλέ σημείο. 83 ετών να φύγει έτσι. Στα τελευταία του δηλαδή. Μια τραγωδία πραγματικά, την οποία δεν συναντάμε και πρώτη φορά, Ευλαμπία. Δηλαδή το έχουμε ξαναζήσει. Όχι, αυτό. Όχι, αλλά όταν έχουν γίνει αλλεπάλληλες καταγγελίες στην αστυνομία, η αστυνομία έχει πάει εκεί. Όταν ο Δήμος γνωρίζει η κοινωνική του υπηρεσία, με συγχωρείς, αλλά θα έπρεπε να έχουν φροντίσει κάπου να είναι αυτή η γυναίκα και όχι να την αφήνουν εκεί. Και εντάξει, μωρέ, δεν βαριέσαι, θα ξαναγίνει, αλλά εντάξει. Μπορούσε να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση. Ένα, δεν είχε ένα χώρο Δήμος. Με εισαγγελική παρέμβαση μπορούσαν να πάρουν τη γιαγιά, να την απομακρύνουν. Και πολλά χρόνια δυστυχώς. Και μάλιστα ο εγγονός, αφού την σκότωσε στο ξύλο και είδε ότι δεν αναπνέει η γιαγιά, πήρε το γραφείο τελετών. Ναι, το γραφείο τελετών. Το γραφείο προφανώς εντοπίζει την αστυνομία και τον καλά. Ιατροδικαστή. Έχουμε λαλήσει. Ναι, δυστυχώς. Καλημέρα, Μαρία.